Τώρα εμείς αλλάζουμε θέμα. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο στην ενέργεια, τα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά που είπαμε για μισθούς και συντάξεις. Οι τιμές σε ενίκεια και αγορά κατοικίας ανεβαίνουν μήνα με το μήνα. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, και βλέπουμε τις τιμές στα ενίκεια να σκαρφαλώνουν. Πόσο έχουν ανέβει από το 2018? Κύριε Μαραβελίδη, από το 2018 ως και σήμερα οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης, ιδιαίτερα για κατοικίες κατάλληλες για οικογένειες, καταγράφουν αυξητικές τάσεις από 37,2% έως και 42,1%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε μια ραγδαία αύξηση τη στιγμή που οι μισθοί συρρυκνώνονται, ο πληθωρισμός του προηγούμενου μήνα είναι στο 12% και ταυτόχρονα το κόστος διαβίωσης γενικότερα έχει αυξηθεί κατά 35%. Ενώ παράλληλα για τις φοιτητικές κατοικίες βλέπουμε η αύξηση στην Αττική να είναι στο 53%, ενώ δεύτερη πόλη στη λίστα των αυξήσεων είναι η Πάτρα με 47% αύξηση ζητούμενων μισθωμάτων. Δηλαδή, μην βρεθεί στην ανάγκη να νοικιάσει. Γιατί έτσι, με αυτές τις αυξήσεις, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, δεν θα μπορέσει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος μισθωτός να τα βγάλει πέρα για αυτόν και την οικογένειά του να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πόσο είναι περίπου το κόστος στο στεγαστικό? Κύριε Μαραβελίδη, δεδομένη χρονική στιγμή, το κόστος στέγασης στην Ελλάδα είναι 60-70% ενός μέσου μηνιαίου μισθού, αν πρόκειται για μια κατοικία που μένει ένα εργένης ή ένα νέο ζευγάρι. Αν μπούμε σε εργασία να συζητήσουμε μια κατοικία που είναι κατάλληλη για οικογένειες, φτάνουμε πλέον στο 100% του συνόλου καλού μισθού. Εγώ θα σας αναφέρω ότι 4 στα 10 νοικοκυριά, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, διανύουν στεγαστική κρίση από το 2021. Παράλληλα, βλέπουμε σε νέες έρευνες ότι 76,9% των νοικιαστών, όταν πληρώσουν το ενίκιο τους, πληρώσουν τα έξοδα του σπιτιού, είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται σε τρίτα πρόσωπα του οικείου και γυναικού περιβάλλοντος για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε ζευγάρια, ειδικά νέα ζευγάρια, με δύο μισθούς να μπαίνουν μέσα στο ένα σπίτι και με το ζόρι να τα φέρουν βόλτα. Αλλά πού θα οδηγήσει αυτή η αύξηση των ενοικίων, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Κύριε Παραβελίδη, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε όλοι μας ότι τα ενοίκια θα δούμε μια διόρθωση των ζητούμενων τιμών, εγώ θα σας αναφέρω ότι με νέα στοιχεία από τη Eurostar για το έτος 2021 είδαμε ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019, που σημαίνει ότι από 75,4% που είναι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, φτάσαμε στο 73,3%, που σημαίνει περίπου 82.000 κατοικίες. Άρα αυτές οι 82.000 κατοικίες που χάθηκαν, που κάποιος ήταν ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει στραφεί και αυτό στο ενίκιο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι η ζήτηση καθημερινά είναι αυξανόμενη, η διαθεσιμότητα των κατοικιών είναι περιορισμένη, άρα συνεχώς βλέπουμε μια πίεση των ζητούμενων τιμών προς τα πάνω, λόγω της αυξημένης ζήτησης καθημερινότητά μας. Βλέπουμε πάντως από την κυβέρνηση κάποιες κινήσεις και έχουν ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, ειδικά η στέγη για τους νέους. Αυτά είναι αρκετά για να κλείσουν αυτό το χάσμα που υπάρχει, αυτό το κενό ανάμεσα στο διαθέσιμο εισόδημα και το πόσο ακριβό έχει γίνει το κόστος για τη στέγαση? Κύριε Μαραβελίδη, οποιοδήποτε μέτρο της κυβέρνησης που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν στοχεύει στην άμεση αναχαίτηση του κόστου στέγασης. Είναι μέτρα τα οποία θέλουν χρόνο υλοποίησης. Παράλληλα, ακόμα και το πρόγραμμα για τη δανειοδότηση των 150.000 ευρώ το σπίτι μου για τους νέους ανθρώπους, αναφερόμαστε 10.000 νέους ανθρώπους. Άρα το πρόβλημα μας, κύριε Μαραβελίδη, δεδομένη χρονική στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερο σε αριθμούς. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα που θα το λύσουμε με 10.000 νέους ή αν αυξήσουμε το φοιτητικό επίδομα στους ήδη υπάρχουν δικαίωχους φοιτητές. Ο φοιτητής που δεν μπορούσε να πληρώσει το ενίκιο το 2021, το 2022 δεν θα μπορούσε το 2023 το 2024. Ο νέος που δεν θα μπορούσε να αγοράσει σπίτι το 2021 το 2022 δεν θα μπορούσε το 2023 το 2024. Ακόμα και η λογική της κοινωνικής αντιπαροχής για τη δημιουργία νέων κατοικιών σε συνεργασία του ελληνικού δημοσίου με κατασκευαστές, αυτό θέλει χρόνο. Θέλει τουλάχιστον 2-3 έτη. Άρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Μαραβελίδη, δεν υπάρχει ένα μέτρο το οποίο να είναι άμεσα υλοποιήσιμο και να δουν πραγματικά μία διαφορετική εικόνα στο άμεσο μέλλον. Πρέπει να πούμε όμως και στους τηλεθεατές, τι περιμένουμε σε σχέση με την κρίση που περνάμε. Γιατί έχουμε μια πληθωριστική κρίση. Έχουν αυξηθεί τα πάντα, ακόμα και για τα υλικά οικοδομής. Έχει αυξηθεί το κόστος για τις νέες κατοικίες. Αυτό συμπαρασύρει τις τιμές και στις παλαιότερες? Κύριε Μαραβελίδη, είναι εντελώς λογικό. Οποιαδήποτε στιγμή μπαίνουμε σε διαδικασία να συγκρίνουμε ή να βγάλουμε μια αξία μιας παλιότερης κατοικίας, πάντα έχουμε ως βασικό μας μέτρο, στοιχείο, το κόστος μιας νέας κατοικίας,
συγγνώμη, τις χαρτικές στην περιοχή, πρώτο ρόφου 100 με 110 τετραγωνικά μέτρα. Άρα, αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις τιμές στα νεόμετρα κίνητα να καταγράφουν αυξητικές τάσεις λόγω της ενδεχόμενης ζήτησης, αλλιώς καλύτερα λόγω της αύξησης οικοδομικών υλικών, σίγουρα σε παρασύρει και τις τιμές στα παλαιότερα κίνητα. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι θα δούμε μια διόρθωση των ζητούμενων τιμών είτε ενοικίας είτε πόλης στο άμεσο χρονικό διάστημα. Και κλείνοντας, ακούσαμε και για αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης με τα δάνεια προς τους νέους για το πρώτο τους σπίτι. 150.000 ευρώ. Με 150.000 ευρώ παίρνει σπίτι ο νέος. Κύριε Μαραβλίδη, ο νέος θα βρει ένα σπίτι 75 τετραγωνικά μέτρα σε 110 τετραγωνικά, 120 τετραγωνικά μέτρα, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει ένα παιδί και να έχει δύο πνευματικά. Mm-hmm. Με 150.000 ευρώ σπίτι στο νομό Αττικής, αν κινηθούμε βόρεια, νότια και ανατολικά προάστια, πραγματικά θα δούμε ότι η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική. Mm-hmm. Η μόνη διαθεσιμότητα καταγράφει ο κύριος της Αθήνας σε περιοχές όπως έλεγε Παντελεήμονα, πλατεία Αττικής, Πατήσια, Κυψέλη, ακίνητα όμως, κύριε Μαραβλίδη, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 ετών. Οπότε και ενεργειακά θωράκιστα. Ήδη εικόνα είναι εξαιρετικά προάστια στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην περιφέρεια συμβαίνει το εξής. Σε περιοχές που δεν έχουν έντονη τουριστική δυναμική, δηλαδή όπως είναι η Πάτρα, η Τρίπολη, mm-hmm. εκεί βλέπουμε το εξής. Μπορεί να βρούμε ακίνητα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες των νέων, να είναι ακίνητα και νεότερα ηλικιακά έως 150.000 ευρώ, αλλά οι νέες συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μαραβελίδη, έχουν φορολογικές δηλώσεις μικρότερες από 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Άρα δεν εντάσσουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, κύριε Μπάγκα, και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.